Και επειδή χθες είχαμε την ενημέρωση, ακούγαμε κάποια πράγματα για την Όμικρον. Και πόσο εκτιμούμε, αλλά δεν ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι θέλει ακόμα ένα διάστημα για να μάθουμε πλήρως. Όμως θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μας, τον κύριο Κώστα, που μας έστειλε μία πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση, η οποία παρακαλώ πάρα πολύ είναι προχθεσινή, προχθές το βράδυ, από το Reuters. Τίτλος της: η Όμικρον αναπτύσσεται στους αεραγωγούς, όχι στους πνεύμονες, νέα δεδομένα για τις ασυμπτωματικές λοιμώξεις. Στη Βιλενογόνο δηλαδή, των αεραγωγών. Μύτη, στόμα, μύτη. Πάντως, όχι στους πνεύμονες. Στο δημοσίευμα αυτό των Reuters, και ευχαριστούμε το φίλο ακροατή, ακολουθεί περίληψη ορισμένων πρόσφατων μελετών σχετικά με την COVID. Περιλαμβάνει συμπεράσματα ερευνών που χρήζουν περαιτέρω μελέτης για την επιβεβαίωση των ευρημάτων και για τις οποίες δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησής τους από αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης. Βλέπετε πώς παρουσιάζονται έξω ακόμη και οι μελέτες προδημοσιεύσεις, με τι υπόμνηση, έτσι, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στην Ελλάδα εμφανίζονται ως βεβαιότητες. Λέει όλο αυτό το απάβγασμα από το Reuters: η Όμικρον πολλαπλασιάζεται ταχύτερα στους αεραγωγούς, αλλά πολύ πιο αργά στους πνεύμονες. Όπως δήλωσαν οι ερευνητές την περασμένη Τετάρτη, οι σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στο ζήτημα του πόσο αποτελεσματικά η Όμικρον και άλλες παραλλαγές του κορονοϊού πολλαπλασιάζονται, μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη των συνεπειών που θα προκληθούν από την Όμικρον. Σε σύγκριση με την προηγούμενη παραλλαγή Δέλτα, η Όμικρον πολλαπλασιάζεται 70 φορές πιο γρήγορα στους ιστούς που καλύπτουν τους αεραγωγούς, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την εξάπλωση από άτομο σε άτομο. Νομίζω ότι αυτό που αφορά και την κοινότητα το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πολλαπλασιάζεται 70 φορές πιο γρήγορα. Ωστόσο, στους ιστούς των πνευμόνων η Όμικρον αναπαράγεται 10 φορές πιο αργά, όχι ότι δεν υπάρχει, αναπαράγεται 10 φορές πιο αργά από το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει λιγότερο σοβαρή λίμωξη. Μη βιάζεστε, το Reuters συνεχίζει. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο του Hong Kong, ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Michael Chan C. Wei, δηλώνει: είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σοβαρότητα της νόσου στον άνθρωπο δεν καθορίζεται μόνο από το... Μπράβο, Κατερίνα, το βρήκες. Μόνο από τον πολλαπλασιασμό του ιού, αλλά και από την ανοσολογική αντίδραση του κάθε ατόμου στη λίμωξη, η οποία μερικές φορές εξελίσσεται σε σοβαρή φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Και ο καθηγητής προσθέτει: μολύνοντας πολύ περισσότερους ανθρώπους, όπως το κάνει η Όμικρον, έτσι φαίνεται, ένας εξαιρετικά μολυσματικός ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερη ασθένεια και θάνατο, παρόλο που ο ίδιος ο ιός μπορεί να είναι λιγότερο παθογόνος. Επομένως, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες μελέτες μας που δείχνουν ότι η παραλλαγή Όμικρον μπορεί να διαφύγει εν μέρει από την ανοσία από τα εμβόλια και την φυσική μόλυνση από λίμωξη, η συνολική απειλή από την παραλλαγή Όμικρον είναι πιθανό να είναι πολύ σημαντική. Τι μας λέει? Ο ίδιος ο ιός μπορεί να είναι λιγότερο παθογόνος. Ωστόσο, επειδή είναι εξαιρετικά μολυσματικός, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερη ασθένεια και θάνατο, γιατί αυξάνει με τη γρήγορη μεταδοτικότητά του τη δεξαμενή, άρα το άρθρισμα των ατόμων που πλήττει. Η Όμικρον συνδέεται με τα κύτταρα πιο ισχυρά και ανθίσταται σε ορισμένα αντισώματα, συνεχίζει το Reuters. Οι επιστήμονες έχουν κατασκευάσει ένα μοντέλο της δομής του ιού που χρησιμοποιούν για να μελετήσουν τον τρόπο
με τον οποίο η παραλλαγή όμικρον προσκολάται στα κύτταρα και στα αντισώματα, το οποίο θα βοηθήσει στο σχεδιασμό εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Χρησιμοποιώντας υπολογιστικά μοντέλα της πρωτεΐνης σακίδας, δηλαδή της Spike, στην επιφάνεια της όμικρον, ανέλυσαν τις μοριακές αλληλεπιδράσεις που συντελούνται όταν η πρωτεΐνη της σακίδας προσκολάται σε μια πρωτεΐνη της κυταρικής επιφάνειας που ονομάζεται ACE2, που αποτελεί την πύλη εισόδου του ιού στο κύτταρο. Μεταφορικά, ο αρχικός ιός είχε μια χειραψία με την ACE2, αλλά η λαβή της όμικρον μοιάζει περισσότερο με ένα ζευγάρι που κρατιέται χέρι-χέρι, κοίτα να δεις που κολλάει το μουσικό θέμα της όμικρον, με τα δάχτυλά του πλεγμένα, δηλώνει ο Τζότζεφ Λούμπιν του Πανεπιστημίου Rutgers στο New Jersey. Η μοριακή ανατομία της λαβής μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι μεταλλάξεις της όμικρον συνεργάζονται για να διευκολύνουν τον ιό να μολύνει τα κύτταρα. Η ερευνητική ομάδα μοντελοποίησε επίσης τη συμπεριφορά της σακίδας με διαφορετικές κατηγορίες αντισωμάτων που προσπαθούν να την εξουδετερώσουν. Τα αντισώματα επιτίθενται από διάφορες γωνίες, όπως η άμυνα μιας ομάδας ποδοσφαίρου μπορεί να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο επιθετικό παίκτη που κρατάει την μπάλα, με ένα άτομο να τον αρπάζει από πίσω, ένα άλλο από μπροστά, εξήγησε ο καθηγητής. Ορισμένα αντισώματα φαίνεται ότι είναι πιθανό να απορριφθούν, ενώ άλλα είναι πιθανό να παραμείνουν αποτελεσματικά. Και συνεχίζει το Reuters. Τα αναμνηστικά εμβόλια αυξάνουν τα επίπεδα αντισωμάτων με αποτέλεσμα ο οργανισμός να διαθέτει περισσότερους αμυντικούς παίκτες, οι οποίοι μπορεί να αντισταθμίσουν σε κάποιο βαθμό το ασθενέστερο αμυντικό αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου αντισώματος, διευκρίνησε ο καθηγητής. Τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα στον ιστότοπο BRXIV πριν από την τελική αξιολόγηση πρέπει να επαληθευτούν. Αυτά αναφέρουν στις μελέτες τους. Ιδίως με πληθυσμιακά δείγματα από ανθρώπους στον πραγματικό κόσμο, όχι μόνο εργαστηριακά ή με μοντέλα. Ενώ οι προβλέψεις μας για τη μοριακή δομή δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, βλέπετε πως τα γράφουν έξω, το τελικό συμπέρασμα για την όμικρον, ελπίζουμε ότι θα επιτρέψουν μια ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση από την παγκόσμια κοινότητα. Και το δημοσίευμα του Reuters, ευχαριστούμε το φίλο ακροατή, καταλήγει. 4 στους 10 μολυνθέντες μπορεί να μεταδώσουν τον ιό εν αγνία τους. Τα προσβεβλημένα άτομα που δεν εμφανίζουν συμπτώματα μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στη μετάδοση του ιού, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 40,5% των επιβεβαιωμένων λοιμόξεων παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στην διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού JAMA Network Open. Βλέπετε πως παρουσιάζονται οι μελέτες. Όχι όπως παρουσιάζει ο κύριος Τσιόδρας ή η κυρία Θεοδωρίδου. Ακούτε εδώ. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από 77 προηγούμενες μελέτες που αφορούσαν συνολικά 19.884 άτομα με επιβεβαιωμένες λοιμώξεις από το SARS-CoV-2. Διαπίστωσαν ότι μεταξύ των μολυνθέντων ατόμων τα ασυμπτωματικά άτομα ανέρχονταν περίπου στο 40% στο σύνολο της κοινότητας, όπως και στο 54% των μολυνθέντων εγγύων γυναικών, στο 53% των μολυνθέντων ταξιδιωτών σε πτήσεις ή κρουαζιέρες, στο 48% των μολυνθέντων ενίκων ή του προσωπικού οίκων ευγυρίας και στο 30% των μολυνθέντων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή των νοσηλευόμενων ασθενών. Το συνολικό ποσοστό ασυμπτωματικών λοιμόξεων ήταν περίπου 46% στη Βόρεια Αμερική, 44% στην Ευρώπη και 28% στην Ασία. Το υψηλό ποσοστό ασυμπτωματικών λοιμόξεων αναδεικνύει τον πιθανό κίνδυνο μετάδοσης των ασυμπτωματικών λοιμόξεων στις κοινότητες, σημειώνουν η Μιν Λιού και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην Κίνα. Το προσωπικό που είναι υποφορτισμένο με τη διαχείριση της πανδημίας θα πρέπει να ελέγχει και να αναζητεί τις ασυμπτωματικές λοιμόξεις και όσα άτομα εντοπίζονται ως ασυμπτωματικά θα πρέπει να υποβάλλονται εξίσου στα ίδια μέτρα προφύλαξης και περιορισμών
με εκείνα των επιβεβαιωμένων λοιμόξεων, δηλαδή της απομόνωσης και της ανίχνευσης των επαφών τους. Αυτά από το Reuters, ευχαριστώ τον ακροατή. Μένω στο πώς παρουσιάζονται οι μελέτες, ούτε με βεβαιότητες, ούτε με αποσπάσματα, ούτε αποκλειστικά, σε αντίθεση με το πώς παρουσιάζονται εδώ από τα δικά μας καϊνάρια, οι οποίοι λένε μια μελέτη έδειξε. Άντε να βρεις πού δημοσιεύτηκε, τι έγραφε, πώς σχεδιάστηκε κλπ. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Από αυτή την αναφορά του Reuters φαίνεται ότι το 28% στην Ασία, σε σχέση με το τι γίνεται στην Ευρώπη και στην Αμερική, δείχνει ότι έχουν πετύχει πολύ καλύτερα στον περιορισμό. Τώρα το πώς είναι μια άλλη κουβέντα, θα μου πείτε, συμφωνεί,